Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο γραφείο σας. Ε, θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σας φωνή, εκτός από να το ακούσουμε στη Βουλή, να την ακούσουμε και σε έναν δικό σας χώρο. Να μας πείτε πώς αξιολογείτε το κοινοβουλευτικό σας έργο μέχρι στιγμή στη Βουλή. Έχουν περάσει 7, σχεδόν 8 μήνες από την είσοδό σα. Τι θα αξιολογούσατε να κάνετε μια αυτοξιολόγηση του κόμματο τη Νίκης. Εν πρώτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την παρουσία σα στο γραφείο, κυρία Κρυσανάκη. Πώ θα αξιολογούσα την παρουσία μα στη Βουλή, ε, Εμεί, το έχω τονίσει πολλέ φορέ στη νίκη, δεν ήμασταν με την τρέχουσα σημασία του όρου επαγγελματίε πολιτικοί. Ούτε ζεσταίναμε τα χέρια μα σε πολιτικά τζάκια, ούτε μεταμορφωθήκαμε σε κισού αναρχητικού. Για να ψηλώσουμε τέλο πάντων. Βγήκαμε όλοι μας, από τους τόπους εργασίας μας, εγώ μου δάσκαλος, πέρυσι τέτοια εποχή διακονούσα μαθητές σε μια σχολική αίθουσα, άλλοι από χειρουργικές αίθουσε, άλλοι από τις εργασίες τους. Οπότε υπάρχει, ακόμη θα έλεγα, αυτή η αίσθηση της μετάβασης από μια απλή ζωή, ζωή του απλού λαού, σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, γιατί θεωρούμε τη βολή ως, θα έλεγα, παλέστρα εθνικών αγώνων. Α πούμε, επιτραπεί αυτή η φράση, ίσω ακούγεται βαρύγδουπη, αλλά έτσι το βλέπουμε. Η παρουσία μα είναι τίμια, ευγενική. Αυτό το έχουμε και έτσι πρέπει, γιατί δεν κρύβουμε ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Βιωματικό, λέω πολλέ φορέ αυτή τη φράση, ο Κιλία Μητρό, διδαχθήκαμε την πίστη στην Εκκλησία από του γονεί μα και αυτό το βίωμα που έχουμε, γιατί αυτό Αποπνέει και αναδίδει αυτό το βήμα, προσπαθούμε να το μεταφέρουμε και μέσα στη Βουλή. Δεν βλέπουμε απέναντί μα εχθρού, βλέπουμε πολιτικού αντιπάλου. Προσπαθούμε να του αντικρούσουμε με επιχειρήματα, πολιτικά επιχειρήματα και νομίζω ότι ακούγοντα και τον κόσμο, γιατί γυρίζουμε στην Ελλάδα, ερχόμαστε σε επαφή με του ψηφοφόρου μα. Το αποτύπωμα τη νίκη προ το παρόν είναι θετικό. Δεν λέω μεγάλα λόγια, δεν κάνει να αυτολιβανίζουμε, αλλά όσο περνάει ο καιρό, εξοικειωνόμαστε αποκτούμε την πολυπόθητη εμπειρία που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις και επαναλαμβάνω μέλημά μας, μοναδικό μας μέλημα, να αφήσουμε ένα καλό αποτύπωμα και όπως έλεγε και ένας αρχαίος συγγραφέας, ο Στοβέος, ο οποίος έχει γράψει το περίφημο ανθολόγιο του, μας λέει ότι δει τον αγαθόν άρχοντα, εξερχόμενων της αρχής, ουχ, πλουσιότερον, αλλά ενδοξότερον γεγονένε, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος εξέρχεται από τον πολιτικό στίβο να μην είναι πλουσιότερος, αλλά να είναι ενδοξότερος. Όχι δόξα με την ε, κοσμική σημασία, ενδοξότερος γιατί πρώτα ο ίδιος θα αισθάνεται ότι βοήθησε το λαό και δεύτερον, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην καταγράφει η παρουσία του στην πολιτική με το πόσα ακίνητα απέκτησε, να μην είναι το καθημερινό το ανάγνωσμα του βιλιάριου καταθέσεων, αλλά να αντικρίζει τον κόσμο να του δίνει το χέρι ο κόσμο και να του λέει στο και ένα ταπεινό ευχαριστώ. Νομίζω όπω το ακούω από του μαθητέ μου, 35 χρόνια που βρισκόμουν στη σχολική αίθουσα, όταν συναντάω μαθητέ που σήμερα είναι και μεγάλα παιδιά και με αναθυμώνται, θα έλεγα έτσι με σεβασμό. Είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα αυτή. Ότι δόξα τω Θεώ κάτι έκανα. Μιλήσατε για εθνικό αγώνα ναι, μέσα στη ναι. Βουλή, σαν στόχο. Τι σημαίνει για σας εθνικός αγώνας. Είναι ωραίες λέξεις. Λέξη έθνος. Το οποίο σήμερα λέξη έθνος είναι προγραμμένη. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Κάποτε είχαμε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Γιατί επιγραφόταν Εθνικής Παιδείας. Γιατί προσπαθούσε το Υπουργείο Παιδείας, αλλά κυρίω οι δάσκαλοι, γιατί αυτό σημαίνει σχολείο, σχολείο είναι στον δάσκαλο λέγει ο Παλαμάς, να εμφυτεύσει, να ενσταλλάξει στι αθώε ψυχέ στις... των παιδιών μα να ασταλάξει αυτά τα χαρακτηριστικά με τα οποία πορευθήκαμε ανά του αιώνε και σήμερα ίσω απουσιάζουν. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αισθάνονται, δεν θα πω ετοιμόρροποι, ανασφάλεια, φόβο για τα μελούμενα. Ποια ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά που εμφυσούσε το ελληνικό σχολείο στα παιδιά, Ποια ήταν τα φτερά που το ονομάζω εγώ για να πετάξει ψηλά, ήταν και η πίστη. Ε, καλό καταφύγιο, ευλογημένο καταφύγιο να πιστεύει είναι η άδολη φιλοπατρία. Το έχω ξαναπεί ότι χρησιμοποιώ το επίθετο άδολη μπροστά από τη λέξη φιλοπατρία. Τι εννοώ, ότι αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά σεβόμαστε και τις πατρίδες όλων των ανθρώπων. Δεν ναι μισούμε. Και βέβαια η προσήλωση στον ιερό θεσμό της οικογένειας. Να μάθουν τα παιδιά, προσπαθούσε και μέσα στην αίθουσα, αλλά και σήμερα, νομίζω αυτό είναι και μια αποστολή μας, θα χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα από το Μέγα Βασίλειο, ο οποίο έλεγε ότι υπήρχε μία λίμνη, όπου στις όχθες κάθονται περιστέρια και βατράχια. Πέφτει μία μεγάλη πέτρα, κάνει βαρύγοντα μέσα στη λίμνη και δημιουργεί αναταραχή, η κρίση, που βιώνουμε εδώ και χρόνια. Πώς αντιδρούν τα περιστέρια, πώς αντιδρούν τα βατράχια. Τα βατράχια ορμούν στη λάσπη, τα περιστέρια πετούν ψηλά στον ουρανό. Να μην είμαστε βατράχια και ορμάμε στις λάσπες όταν αναταράζεται η ζωή μας. Να πλώνουμε τα φτερά μας και να πετούμε ψηλά. Αγώνας. Αγώνας και αγωνίες. Αυτή είναι η παρουσία μας στην ε, Βουλή Θερή. Ωραία λέξη, ο αγώνας. Θυμήθηκα κάτι που είχα διαβάσει άσχετο, αλλά δεν καταλάβετε για την αξία της ελληνικής γλώσσας. Οι ξένοι λένε Olympic Games, δηλαδή Ολυμπιακά παιχνίδια. Mm -hmm. Εμείς χρησιμοποιούμε μια πολύ διαφορετική λέξη, αρχαία λέξη. Η λέξη αγώνας. Η λέξη αγώνας είναι πολύ ευγενική και υψηλή σημασία λέξη. Αγωνίζει, αγώνα, αγωνίζει, αγωνιστή. Έχει και σωματική διάσταση, έχει και ψυχική, πνευματική διάσταση. Τα δίνει όλα που λένε. Γιατί ο άνθρωπο κατά δύο τρίτα είναι η πνευματική του προσπάθεια. Ένα 50 με τα χέρια ανάταση, με συγχωρείτε που το λέω, ήταν ο Θεοδωρή Κολοκοτρώνης. Άμα δείτε την ενδυμασία του στο Ιστορικό Μουσείο, χωράει μέσα ένα παιδί 15 ετών με σημερινά δεδομένα. Αλλά ήταν γίγαντα. Το αναφέρω γιατί πριν από μια εβδομάδα Ηταν η μνήμη, η επέτειο του θανάτου 4 Φεβρουαρίου του 1843. Ξέρετε, ο Φεβρουάριο έχει κάτι ιδιαίτερο. 4 Φεβρουαρίου πέθανε ο Κολοκοτρόνη, με εκείνο το περίφημο. Αυτή είναι ταυτότητά μα τώρα. Αυτό κάνω προσπαθώ να σα δείξω. Που είπε το 1838, μιλώντα στα παιδιά των Αθηνών, στο μοναδικό του αντιγυμνάσιο, Όταν πιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστω και έπειτα υπερπατρίδο. Έχει βαρύτητα έτσι ο λόγο του Κολοκοτρόνη. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω καθένα μα. Πράγμα που σήμερα το ξεχνάμε. Στι 9 Φεβρουαρίου του 1857 βασιλεύουν τα μάτια για πάντα του Διονυσίου Σολομού, ο οποίο Διονυσίου Σολομό μα κληροδότησε τον εθνικό ύμνο, τον ύμνο στην ελευθερία, όπω τον ονόμασε. Αυτό μα διαφεύγει νομίζω ότι δεν τυπλοφόρησε το εξαίσιο ποίημά του, που το έγραψε μια νυχτή, θα έλεγα, ύμνο στην Ελλάδα. Ούτε ο εθνικό μα ύμνο είναι ύμνο στην Ελλάδα, τον ονόμασε ύμνο στην ελευθερία. Θέλοντα να μα πει, να μα κάνουν αρχίσει ότι η Ελλάδα και η Ελευθερία είναι λέξει ταυτόσιμε. Και προ τα τέλη Φεβρουαρίου, δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία, να μην κάνω λάθο, εκοιμήθηκε για πάντα ο άλλο εθνικό ποιητή, ο Κωστή Παλαμά, ο οποίο μα είπε αυτό το περίφημο. Χρωστά με πέρασαν, θα έρθουν, τα περάσουν, κριτές θα περάσουν. Κριτέ θα μα δικάσουν, η Αγία είναι την νεκρή. Ταυτότητα. Βλέπετε, όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρό. Είναι χιλιοειπωμένη από μένα αυτή η φράση. Πλην του ελληνικού πρέπει να στραφεί πίσω. Έλεγε ο Παπαρηγόπουλο, ο εθνικό Ιστορικός, ιστορικό, 19 19ο αιώνα. Τέλει. Γιατί το είπε αυτό. Όχι για να γίνουμε νεοπαγανιστέ και μην παρεξηγηθώ. Πίσω για να βρούμε τα πατήματά μα, την περπατησιά μα, να αντλήσουμε επιχειρήματα και να βρούμε τον τρόπο ζωή. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι, πριν από 80 χρόνια, αν δεν κάνω λάθο, τόσο είναι, μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εμά οικονομικώ απλοί άνθρωποι πήγαν στα βουνά τη Βεωρείου Πύρου και δίδαξαν σε όλο τον κόσμο ότι δεν είναι αίτητε οι δυνάμει του ολοκληρωτισμού. Οι Έλληνε μέσα στα σκοτεινά δείχνουν τον δρόμο, έλεγε ο πολεμιστή Οδυσσέα Ελίτη. Τι είχε αυτή η γενιά. Άφηνα σπίτια και έφευγαν και δεν πήγαιναν να σκοτώσουν, πήγαιναν να υπερασπιστούν την πατρίδα. Τι είχε, που δεν το έχουμε εμεί. Είχε μάνε στα σπίτια, μπορούμε να μιλήσουμε. Είχε δασκάλου έλεγε ένα σοφό τη εποχή: Βγάλετε το στεφάνι τη νίκη από τα κεφάλια των στρατιωτών και φοράτε τα κεφάλια των μανάδων του. Είχε παιδεία. Παιδεία ελληνική. Γιατί δεν είναι ελληνική η παιδεία μα, είναι παιδομάζωμα σήμερα. Έδειξα στη Βουλή, με συγχωρείτε, μία εικόνα σήμερα. <κυρίζει> Αυτή είναι. Γιατί... Παίζεται στο Netflix μία σειρά, άθλια τρισάθλια, όπου παρουσιάζει τον Μέγα Αλέξανδρο να φιλιάται με τον Ιφαιστίωνα. Πράγμα που είναι ψέμα. Δεν εξάγεται από καμιά ιστορική πηγή. Γιατί διακομωδούμε, συκοφαντούμε και μάλιστα μπαίνει και στα ελληνικά σπίτια μέσα. Εδώ πρέπει να αντιδράσει το κράτο, γι' αυτό χρειάζεται το κράτο. Την εμβληματικότερη μορφή τη ιστορία μα. Και είναι και ψέμα ιστορικό, επαναλαμβάνω. Έχουμε σχολικά βιβλία. Κοικνοσκουφίτσα και μέγα Αλέξανδρο εδώ. Και ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν ιστορίε. Αυτή είναι η ελληνική παιδεία. Έχω γράψει και βιβλία για το θέμα αυτό. Θα μου επιτρέψετε να πιαστώ από το τελευταίο, γιατί μιλήσατε σήμερα στη Βουλή για αυτή τη ταινία, η οποία είναι προσβολή προς την προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και προσβολή προς την ελληνική ιστορία. Στην Αίγυπτο, όταν προσέβαλαν την Κλεοπάτρα με αντίστοιχη ταινία, η Αίγυπτος αντέδρασε με τον νόμιμο τρόπο όπως έπρεπε για να σταματήσει αυτή η ταινία. Πώς θεωρείτε ότι το κράτος θα έπρεπε να παρέμβει ώστε να εμποδίσει την κυκλοφορία αυτής της ταινία, <ΣΣΣΣ> τουλάχιστον στα ελληνικά Καταρχά, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που επιλέχθηκε αυτή την εποχή που προωθείται αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο να προβληθεί αυτό το ντοκιμαντέρ ταινία. Δεν ξέρω αγριβώς, είναι. Σειρά είναι, Σειρά είναι ντοκιμαντέρ, μάλιστα, ντοκιμαντέρ. δεν το είδα. Μου έδειξαν μόνο ένα απόσπασμα. Το επίμαχο που εσχρόνια τι και λέγει. Εμετικό θα έλεγα. Δεύτερον, το ελληνικό κράτο έχει Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι ξέρουμε. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι το μοναδικό νομίζω στον κόσμο που έχει Υπουργείο Πολιτισμού. Και καλά κάνουν γιατί τουλάχιστον εμεί από ένα πράγμα που καυχόμαστε, που πρέπει να καυχόμαστε, είναι ο ελληνικό πολιτισμό. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι μόνο να προβάλλει, είναι και να περιφρουρεί. Τα ιερά και τα όσια κοσμήν και σώζει, έλεγε ο Πλούταρχο νομίζω. Έπρεπε να επέμβει, κράτο είναι ολόκληρο, και να διακοπεί. Αυτό δεν είναι λογοκρισία. Γιατί ακούμε περίεργα πράγματα, αλλοπρόσαλα, κρανιοκενή, ότι είναι τέχνη. Στα, στα πλαίσια τη τέχνη, ο καθένα παλαβό, ό,τι του κατεβεί στο κεφάλι, κάνει. Πρόσφατα, πριν από τα Χριστούγεννα. Αν είχατε παρακολουθήσει, έδειξα στη Βουλή μία Α4 σελίδα, η οποία ήταν αντίγραφο από μία σημαία μεγάλη που είχαν αναρτήσει στο προξενείο τη Ελλάδο στη Νέα Υόρκη, που είναι εθνικό έδαφο, έτσι. Στο σπίτι σου κάνει ό,τι θέλει, μοναχώ σου χόρευε και όσο θέλει, σπίδα πολύ η παροιμία. Αλλά όταν είναι εθνικό έδαφο, όπω είναι τα προξενία και οι εκεί πρέπει να, να σέβεσαι τα εθνικά σου σύμβολα. Και υπάρχει και νόμο του κράτου, που επιβάλλει τιμωρία. Όταν παραποιεί, συκοφανεί, διαστρεβλώνει τα εθνικά σύμβολα τη σημαία δηλαδή, τον εθνικό ύμνο και τα λοιπά, δεν μπορείς να Έγινε πανζουρλισμός. Η παράνοια σε του το μεγαλείο. Με επιτέθηκαν οι αριστερόφρονε, οι αριστερόμενοι που λοιπόν, έλεγε και ο Μίκη του Δωράκη, γιατί τα όρια τη τέχνη και ποια είναι αυτή, ή μου δείξατε και ποια είναι αυτή, την κάναμε και καλό, την προβάλαμε κιόλα. Ήταν μια, κόκκι, μια, σημαία με κόκκινε ρίγε, με λουλουδάκια πάνω, τα χαραμένη λέει από Σεντόνια. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω τη ελληνική σημαία η προβολή μια νοσηρή κατάσταση. Και τι μήνυμα περνά στα παιδιά. Εγώ το βλέπω ω δάσκαλο πάνω. Δεν μπορώ να απεκδηθώ κάτι το οποίο με συντρόφιβε για δεκαετίε στη ζωή μου. Λέω, βλέπουν και παιδιά. Εσύ τι μήνυμα περνά. Ότι μπορεί οποιοδήποτε να παίρνει ένα εθνικό σύμβολο και τον αποδοπατεί. Ο Στάλιν το 1940, όταν τα βρήκε σκούρα με του Γερμανού και προελάβναναν οι στρατιέ του Χίτλερ στην τότε Σοβιετική Ένωση για να ξεσηκώσει το λαό του, σε έναν εθνικό συναγερμό, α το πούμε έτσι, θυμήθηκε την Ορθόδοξη Εκκλησία και του Ιερεί, του οποίου έστελνε στα βουλάνγκ και πέθαναν από τα κρυοπαγήματα και όχι μόνο, και κήρυξε τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο. Απελευθέρωσε του Ιερεί, δηλαδή είδε ότι για να μπορέσει να αντισταθεί ένα λαό σε μια επίθεση εχθρικού κράτου, εκείνη τη στιγμή πρέπει να επιστρατεύσει, γιατί για να ε, υπάρχει ο ισχυρός συνεχτικό δεσμό, το κοινό όραμα που δεν φαίνεται αυτό, πρόβαλε αυτά τα οποία ενώνουν και ένωναν το λαό. Όπω και εμεί. Τι μα ενώνει, Μα έρχεται από την αρχαιότητα ο ορισμό, από τον ηρώτη του. Ομόθρησκον, ομόγλωσσον και ομότροπων. Η κοινή πίστη. Όλοι το βράδυ τη Αναστάσεω πάμε, ξέρετε, σε δύο περιπτώσει δεν κοιτάμε ποιον έχουμε δίπλα μα και αισθανόμαστε όλοι Έλληνε. Πότε, όταν 25η Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου πηγαίνουμε και δημιουργούμε τείχο ο ένα δίπλα στον άλλον, και καμαρώνουμε και χειροκροτούμε και συγκινούμαστε όταν βλέπουμε το ποτάμι τη ζωή, τα νιάτα τη πατρίδα, κρατώντα σημαία, να παρελάβουν. Όλοι χειροκροτούν, όλοι. Πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν κοιτά αδειξάνει, είσαι κόκκινο, κίτρινο, mm. νίκη, ε, πασόκ, νέα δημοκρατία, δεν ξέρω και τι. Και το βράδυ τη Αναστάσεω, οι περισσότεροι άνθρωποι γεμίζουν οι εκκλησίε, ακούμε την, το Χριστό σαν και αγκαλιζόμαστε. Δεν με ενδιαφέρει άλλο αν είναι ούτε δεξιό, ούτε λέω είναι τι. Χριστιανό σαν εμένα, Ορθόδοξο μα ενώνουν. Αυτά λοιπόν είναι τα τζιβαϊρικά, τα πολυτίμητα που έλεγε και ο στρατηγό Μαγκριάνη, που θα τα επιστρατεύσει όταν έρθει ανάγκη. Πάντο ο άνθρωπο σε δύσκολε εποχέ του, πού καταφεύγει. Στην οικογένεια, την έσχατη μεγάλη του γένου σχολή και μετά στα άλλα τα οποία αισθάνεται ότι και ο γείτονο και ο άλλο είναι δικό του. Αυτό σημαίνει έθνο, σημαίνει λαό, που είναι ωραίε λέξει αναφέρεστε στις, 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 στις απαντήσει που σας κάνω, στο πατρί, στη θρησκεία, οικογένεια. Πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Η Χούντα με την αλλοπρόσαλη πολιτική της πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ή όπως το έλεγε ο ποιητής ο Σεφέρης, Ελλάς πήρε, Ελλήνων πήρε, Χριστιανών πήρε, τρεις λέξεις νεκρές γιατί τις σκοτώσατε. Του το έκανε ένα ιδεολειπτικό θα έλεγα σύνθημα. Έδωσε μια, μετά την ε, πτώση της, έδωσε μια ουρανόπεμπτη δικαιολογία στους δίθεν προοδευτικούς να επιπέσουν πάνω σε αυτά τα τρία και στην πίστη και στην πατρίδα και στην οικογένεια και να τα ταυτίσουν με φασισμούς, σκοταθισμούς, α, ακροδεξιές ανοησίες κτλ. Ακραίες καταστάσεις. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα είναι ανυπόστατο. Είναι σαν, αυτό είναι κοινό το που λέω, μαζί με τα απόνερα πετάξαμε και το παιδί. Αυτά πρέπει να υπάρχουν. Να δω το πρέπει χρειάζεται. Αυτά πρέπει να τα ζούμε. Να είναι βιωματικά. Ο άνθρωπος και την πίστη, όσοι πιστεύουν, ζούμε σε ελεύθερο καθιστώ και το θέμα τη πατρίδα, τα σύνορα. Βλέπουμε τι γίνεται. Και βέβαια κάθε άνθρωπο θέλει να έχει το ευλογημένο καταφύγιο την οικογένειά του. Εμεί προσπαθούμε με αυτέ τι τρει πολύτιμε αξίε του γένου μα να τι αναδεικνύουμε μέσα στη Βουλή ευκαίρω ευκέρος-ακέρος. Πολλέ φορέ παρεξηγούμαστε και επαναλαμβάνω, μα έρχονται από τα βάθη των αιώνων. Και στην αρχαία εποχή υπήρχαν και στο στην αυτοκρατορία τη Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη και στην νεότερη εποχή. Θα πω ένα απλό παράδειγμα τη νεότερη, μην πιάσω. Θα ήταν ολόκληρη ανάλυση, θα φεύγαμε. Θα ξέφευγε η συζήτηση. Το λέω ω πολύ απλό, απλοϊκό ίσω. Όταν πηγαίνει σε μια κατάθεση Στεφάνων, κυρία Κρασανάκη, βλέπει τον άνθρωπο ο είναι υπεύθυνο για την εκδήλωση, φωνάζει το όνομα του ήρωα. Α πιάσουμε το όνομα ενό ήρωα, α πούμε ότι Θεόδωρο Κολοκοτρόνη και μετά τη λέει: Έπεσε υπερπίστωση και πατρίδο. Όνομα είναι η οικογένεια. Πίστεω και πατρίδο. Αυτά τα τρία Συντεριασμένα όπω πρέπει, γιατί αυτό είναι η Ρωμιοσύνη. Είμαστε Ρωμνοί έτσι. Εκτό από Έλληνε, έχουμε και άλλο εθνικό όνομα. Και Ρωμνή. Θα σα αλλάξω λίγο το ναι, θέμα. Θα πάμε στο νομοσχέδιο το οποίο το αναφέραμε και λίγο νωρίτερα mm. για τα ομόφυλα ζευγάρια. Στι 15 Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί στη Βουλή. Δούμε. τις θέσεις σας τις γνωρίζουμε ε, θέλω να μας πείτε το σκεπτικό πίσω από τις θέσεις σας γιατί είστε κατά ε, και του πολιτικού γάμου και της τεκνοθεσίας Ωραία, ευχαριστώ πολύ θα δούμε αν ψηφιστεί γιατί υπάρχουν πολλές αντιστάσεις και αντιδράσεις, όχι μόνο από μας που εννοείται αντιδρούμε με σθένους και θα αντιδράσουμε Την Κυριακή έχουμε και στο τρεις ώρα το, 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 το απόγευμα στο Σύνταγμα να διαδηλώσουμε με ειρηνικό τρόπο την αντίθεσή μας στο επέσχυντο αυτό νομοσχέδιο. Είναι μεγάλη συζήτηση. Καταρχάς θέλω να πιάσω κατευθείαν το άρθρο 21 του Συντάγματος. Είναι αντισυνταγματικό. Πριν πάω σε θεολογικές ερμηνείες, θα πω και κάτι για εκεί. Το άρθρο 21 του Συντάγματος, το έχετε ξανακούσει, αλλά πρέπει να υποθεί πάλι και πολλάκι. Λέει ότι η οικογένεια, ξεκινάει με τη λέξη οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης χρησιμοποιεί τη λέξη θεμέλιο. Καθόλου τυχαίο αυτό. Αυτό εδώ, το, κτίριο έχει θεμέλια. Εκεί λέει θεμέλιο, μοναδικό θεμέλιο, τη συντήρηση και προαγωγή του έθνου, δεν λέει του κράτου. Λέει για το ελληνικό έθνο, που σημαίνει ότι η οικογένεια και ο γάμο που ακολουθεί μετά προπήρχε τον νόμο. Ο νόμο προσαρμόζεται πάνω σε μια παράδοση αιώνων. Δεν αλλάζουμε την παράδοση αιώνων, είναι δυσχελιετή η παράδοση για εμά χριστιανού. Mm. Σε ένα χωριουδάκι εκεί στην Παλαιστίνη, έτσι λέγεται σήμερα, ο Χριστό πήγε και ίδρυσε, θεοίδρυτο, το μέγα μυστήριο κατά τον Απόστολο Παύλο που ονομάζεται η Γάμο. Ο Γάμο σκανά. Κανά. Ο νομοθέτη ο δαματικό εξηγεί τώρα, τα, δίνει διεξηγήσει. Δε Δεν γίνεται αυτό σε άλλα άρθρα του συντάγματο. Ω θεμέλιο προαγωγή και συντήρηση του έθνου και λέει μετά, προσέξτε την σοφή και συνετή σειρά των λέξεων. Και μάλιστα χρησιμοποιεί Παρατακτική σύνδεση. Εμείς οι δάσκαλοι ξέρουμε περισσότερο, υπάρχει η παρατακτική και υποτακτική σύνδεση. Η παρατακτική σύνδεση συνδέει όμοια πράγματα. Ίσα, ισότιμα, σάξια. Ο γάμος, η μητρότητα. Γάμος, μητρότητα. Η μητρότητα προϋποθέτει πατρότητα. Δηλαδή γάμος γίνεται όταν υπάρχει άνδρας και γυναίκα και μετά ακολουθεί ο ευλογημένος καρπό. Και η παιδική ηλικία. Γάμος, μητρότητα, πατρότητα, παιδική ηλικία μιλάει σαφέστατα, προκάλυπτα, το Σύνταγμα της Ελλάδος, που είναι το Ευαγγέλιο, θα έλεγα, του κράτους, πρέπει να τηρείτε, μιλάει για οικογένεια που αποτελείται, που γίνεται με το γάμο, με τους γονείς, πατέρας και μητέρα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους. Τελούν υπό την προστασία του κράτους ερώτημα με αυτά τα επέσχεδα νομοσχέδια. Γιατί είναι επέσχεδα. Θα πάω και στη θεολογική στο τέλος. Το 2008 ψηφίστηκε το σύμφωνο συμβιώσεις. διαφωνούμε με όλα αυτά, έτσι. Βέβαια, βεβαίω είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, η δημοκρατία είναι. Θε να κάνει σύμφωνο, κάνει. Μια σου με χαρά σου. Θε πολιτικό, να κάνει. Εμεί κάνουμε το γάμο. Ούτε καν θρησκευτικό. Ο γάμο στην παράδοσή μα παραπέμπει στην εκκλησία κτλ. κτλ. Ψηφίζει και το σύμφωνο συμβιώσει, Γιατί κάποιοι άνθρωποι ήθελαν. Καλώ. Ο σοφό νομοθέτη είπε: Όλα επιτρέπονται, αστικά κληρονομικά δικαιώματα, εκτό από δύο. Δεν μπορεί να πάρει ένα το υπόνοιμο του άλλου, και το κυριότερο, δεν μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά. Γιατί, αφού προβλέπει όλα τα άλλε σέλε πρόνοιε που έχει ένα γάμο, τα έλεγα. Διότι το σύμφωνο συμβιώσεω διαλύεται με ένα απλό εξώδικο στο συμβολογράφο. Δηλαδή το θεωρεί ότι είναι πολύ χαλαρό, δεν έχει την νομική, το νομικό δέσιμο που έχει ένα γάμο και κυρίω τα παιδιά θέλει να προσέξει. Όχι του δύο. Συμβιούντε. Δεν μα ενδιαφέρουν αυτό, δεν θέλετε κάνετε. Αλλά το παιδί είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Θα το δώσω σε δύο που Αύριο το πρωί, εγώ πάω και δίνω ένα χαρτί στον ομολογράφο και τελειώνουμε. Το παιδί τι θα γίνει. Βεβαίω έγινε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από ομάδε ομοφυλοφίλων εδώ, και όπω φυσιολογικά γιατί αυτό προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία, επεκτάθηκε και στου ομοφυλόφιλου. Ωραία, μέχρι τώρα. Τα πήρατε όλα αυτά. Γιατί έρχεστε τώρα και ζητάτε γάμο, Γιατί, αφού συμβιώνετε. Τα παίρνετε όλα. Έχετε κληρονομικά, διαστικά έχετε τα πάντα. Γιατί θέλουν τα παιδιά. Και μιλάμε για 500 ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Δηλαδή για 500 ομοφυλόφιλα ζευγάρια αναστατώνεται η ελληνική κοινωνία, εμέσω πλην σαφώ διχάζεται κιόλα, ενώ έχουμε θεριά απέναντι, και το κράτο νομοθετεί ει βάρο και τη παράδοση μα και ει βάρο των παιδιών. Όπω σοφώ υπόθηκε, δεν πρέπει να ψάχνουμε αυτό είναι από την Ευρώπη, μια οικογένεια για να δώσουμε παιδιά, όχι να ψάχνουμε ένα παιδί, με συγχωρείτε, για να δώσουμε σε μια οικογένεια. Αυτό είναι σημαντικό. Ψάχνουμε να βρούμε ένα παιδί να το δώσουμε σε δυο που δεν είναι οικογένεια, δυο άντρε, αλλά πρέπει να ψάχνουμε οικογένεια να δώσουμε στα παιδιά. Είναι δυνατόν, είναι αδιανόητο, είναι υποκριτικό να έχουμε σήμερα γονεί, άντρε και γυναίκα, οι οποίοι εναγωνίω με λαχτάρα, με πόθο περιμένουν χρόνια, γιατί είναι πολύ αυστηρή νομοθεσία, να αγκαλιάσουν ένα παιδί εμπερίστατο που ζει σε ένα ίδρυμα. Έχουμε ζευγάρια που περιμένουν. Γιατί δεν τα δίνεις, Γιατί ακούμε σπαραξικάριδε ανοησίε mm. και υποκριτικέ τσιρίδε ότι να τα παιδάκια, να οι δομέ, να δεν Όλα τα απολαμβάνετε. Είναι όλα εκ του πονηρού. Δυστυχώ όλα εκ του πονηρού. Κυριολεκτικά εκ του πονηρού τώρα. Λέω. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτού που λένε ότι θα είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια για να πάρουν οι γονεί από κάποιο ίδρυμα ένα παιδάκι. Όχι. Όπω έγινε, ακούστε με το σύμφωνο συμβιώ γι' αυτό ξεκίνησα το νήμα από εκεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, άμα τη ψηφίσει, θα προσφύγουν οι γνωστοί βαλιανά του σχεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα του δικαιώσει. Και γονέα ένα και δύο θα καθιερωθεί. Ήδη προβλέπεται σε ένα, ένα από τα άρθρα του νόμου ότι αλλάζει ο αστικό κώδικα εκεί που έλεγε Παίρνω το επώνυμο του πατέρα. Λέει τώρα όπω το θυμάμαι, Παίρνω το επώνυμο, επώνυμο των γονέων. Να ο γονέα ένα και δύο. Αλλά να είστε σίγουροι στα πλαίσια έχει υπομονή η ιστορία. Ρατσιστική ρητορική μίσου. Θα πηγαίνουν κάποια παιδιά δικά από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, θα ακούνε ο πατέρα μου, η μητέρα μου, θα αισθάνονται άσχημα, θα γίνει πάλι προσβολή και θα καθιερωθεί το γονέα ή ίδια. Τα ακούμε έτσι. Δεν θα γράφει όνομα πατρό, όνομα μητρό, το λέω όπω το λέγαμε παλιά. Θα λέει γονέα 1, γονέα 2, γονέα 3, 4, 5, πού θα καταλήξει, δεν ξέρω. Και αν εγώ παράδειγμα στο σπίτι ή εσεί αύριο κάνετε οικογένεια και τα παιδιά σα τα λέτε Εγώ είμαι η μητέρα σου και αυτό είναι ο πατέρα σου, θα πηγαίνουν στο σχολείο και θα του λένε και επειδή και οι δάσκαλοι θα έχουν εμποτιστεί από το δηλητήριο του δικαιωματισμού και τη ομοφιλοφιλία και θα του λένε Ποιο το είπε αυτό, Οι γονεί μου. Δεν χρησιμοποιούν γονέα ένας... Άρα οι γονεί σου χρησιμοποιούν ρητορική μίσου. Μήπω σα χτυπάνε τα κουδούνια αστυνομική και μα λένε Ελάτε εδώ, με ποιο δικαίωμα χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα. Και μια δεύτερη παράμετρο, δάσκαλο είμαι. Άσε που τα βιβλία αυτά είναι πανέργεια με οχέ, το έχω πει και δεν τα δίδασκα 15 χρόνια. Μόνο για προσανάματα τα χρησιμοποιούσαμε. Άθλια, τρισάθλια βιβλία. Μπορώ να το αποδείξω αυτό. Αλλά θα αλλάξει και το εικονιακό πρότυπο στην εκπαίδευση. Εγώ μιλούσα στου μαθητέ μου και έλεγα. Τι, στην κοινωνική και πολιτική αγωγή υπάρχει βιβλίο. Έλεγε η οικογένεια. Ο πατέρα, η μητέρα κτλ. Μου λέει μερικοί μαύρα πεθάνει. Δημιουργείται στέρηση, όχι σύγχυση. Με του άλλου δημιουργείται και στέρηση και σύγχυση με δύο άντρε. Χάνετε το πρότυπο. Εδώ είναι το σημαντικό. Τι θα διδάσκουμε, θα λέμε και άλλε μορφέ οικογένεια. Οι γονεί, ο πατέρα και η μητέρα εισφέρουν τον ψυχικό του κόσμο. Άλλοι να συμπληρώνονται. Η μητέρα, η μάνα, η ιερή αυτή λέξη Παναγία Θεομάνα μα. Προσφέρει και εισφέρει στο παιδί τον πλούσιο ψυχικό τη κόσμο, την κοσμοξάκουστη θυσιαστική τη προσφορά στο παιδί, τη στοργή, την αγάπη. Η μάνα από όλα τα λαλούμενα, καλλιολαλή καμπάνα και από όλα τα μυρωδικά κάλιο μυρίζει η μάνα, λέει ένα τραγουδάκι. Είναι άρωμα η μάνα. Και ο πατέρα προσφέρει την συναισθηματική σταθερότητα στο παιδί και τα ηθικά όρια, και όχι μόνο. Είναι τα πρότυπα. Τα παιδιά δεν μεγαλώνουν μόνο με την αγάπη. Είναι το φυσικό λίπο. Υπάρχουν ρόλοι σε κάθε οικογένεια. Το εύκρατο κλίμα μια σωστή ανατροφή στο παιδιό είναι τα υγιή πρότυπα. Το παιδί μεγαλώνει με μίμηση. Μιμήται. Αυτά όσα ακούτε και λένε δεν Είναι παραμύθια τη καλή αντιπαιδαγωγική ήδη υπάρχουν μελέτε που δεν τι βγάζουν στο φω, που λένε ότι επηρεάζονται τα παιδιά, έχουν περισσότερε πιθανότητε από την Αμερική. Έτσι, από εκεί μα έρχονται όλα αυτά. Από εκεί παίρνουν και εντολέ οι κυβερνώντε. Αν θε να δει την Ελλάδα του μέλλοντο, επισκέψου τη σημερινή Αμερική, λέει ένα ευφιέστατο ρητό. Πριν από 40 χρόνια, 3% των νέων στην Αμερική δήλωνε ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Σήμερα, η Generation Z, πώ του λένε τώρα, έχουν χωρίσει, αν τα θυμάμαι καλά, από το 2000 και να σου το πω, έχω φτάσει στο 25-30% που δηλώνουν ότι αισθάνονται δυσφορία φύλου. Μα έμαθαν και καινούριου όρου: Η συμπεριληπτική, ανόητη και βλακώδης και επικίνδυνη γλώσσα. Αισθάνονται δυσφορία φύλου, κοινωνικά φύλλα. Ότι είναι ομοφυλόφιλοι, τραν, δεν ξέρουμε και εμεί τι γίνεται. Είναι δυνατόν να άλλαξε η ανθρώπινη οντολογία και φυσιολογία σε 30 χρόνια. Ό,τι γεννιούνταν οι άνθρωποι με συγχωρείτε. Πώ λένε, καπνίζουν τα μάτια μου από πορκή πολογική μακριάριε. Πριν από 40 και 50 και 200, έτσι γεννιούνται και σήμερα. Με τα ίδια χαρακτηριστικά. Τι άλλαξε, Που πάει να γίνει και εδώ, Και εδώ πρέπει να προσέξουν οι γονεί. Η συνεχή διαφήμιση, η προπαγάνδα μέσα στα σχολεία, Η νομοθέτηση από το κράτο. Καταστρέφουν παιδιά. Γιατί να πάρουν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Όλα τα έχετε. Δυο πατεράδε είναι η οικογένεια, Δυο άντρε είναι οικογένεια. Από πότε, Δυο γυναίκε του καταδικάζει με έλλειψη προτύπου. Υγιού προτύπου το ανέφερα πριν. Γι' αυτό πρέπει να αντιδράσει με στένο ο λαό. Βάζει φωτιά, βόμβε στα θεμέλια τη παράδοσή μα, προσβάλλει την ορθόδοξη πίστη που είναι ελληνοσότερα πάντοτε και στάθηκε η Εκκλησία μα, καταστρέφει τα παιδιά, ανατρέπει την εκπαίδευση. Καλώ και ορθώς η Εκκλησία και ευχαριστούμε πολύ. Εγώ το έχω πει την ιεραρχία τη Εκκλησία Ελλάδο για την εξαιρετική παρέμβαση που έκανε σε αυτά τα τρισάθλια που βιώνουμε γύρω μα και με την εγκύκλιο και με την Έστειλε επιστολή και σε εμά, βουλευτέ. Και βέβαια, με την παρέμβαση προ το λαό, όπω λέγεται, η εγκύκλωση που εστάλει την προηγούμενη Κυριακή αναγνώστηκε στι Εκκλησίε. Άρα, Δείτε, θεωρείτε ότι η θέση τη είναι σωστή, δεν χρειάζεται κάτι ορθ, περισσότερο. Μόνο τι να πάρουν. Κοιτάξτε, η Εκκλησία όλα μπορεί να τα μετέλθει, όλα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Ένα μόνο δεν μπορεί να κάνει βία να χρησιμοποιήσει. Κατά τα άλλα, βεβαίω. Άριστα. Πάρα πολύ και. Εννοείται ότι εμεί ω πιστά τέκνα, όπω τα έλεγε ο Παπαδιαμάντη τη Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία, στοιχιζόμαστε πίσω από την Εκκλησία μα. Τα υιοθετούμε όλα και αυτά βέβαια μα μας ενδυνάμωσαν. Οι απόψει σα, αυτέ σχετικά με το πολιτικό γάμο, την τεκνοθεσία, ακούστηκαν, χαρακτηρίστηκαν δηλαδή ω υπερσυντηρητικέ από κάποιου κύκλου. Πώ απαντάτε σε αυτόν τον χαρακτηρισμό, Κοιτάξτε, είναι η τακτική λεγόμενη εξόντωση δια τη γραφικότητα. Όταν δεν έχεις... Αυτό είναι ένα, ένα, σκοτεινό σημείο της πατρίδας μας, έτσι. Ότι όταν κάποιος διαφωνεί με την ε, πολιτική ορθότητα, όπως λέγεται, δεν υπάρχουν επιχειρήματα να τον αντικρούσεις, να τον αποστομώσεις. Σηκώνει την ταμπέλα και η ταμπέλα γράφει σκοταδιστής, θρησκόληπτος, ακροδεξιός, φασίστας. Μέχρι και προλογικοί μας είχαν πει διαβόλους, κάτι τέτοιο. Λέω 35 και είπα σε κάποιον 35 χρόνια εγώ έμπαινα σε τάξη και μου διάβολο, ή ο άλλο έμπαινε στο χειρουργείο και έσωσε ζωέ και ήταν διάβολο, ή ο άλλο. Ε, όλοι, όλοι, οι βουλευτέ νίκη, δικαστή έμπαινε δικαστή και δίκαζε ε, διάβολο, ο άλλο. Δι... Μα είναι δυνατόν. Αυτή τι είναι. Χθε στη Βουλή μπήκαν ε, στο, στο τμήμα που γινόταν η συζήτηση στα, για το θέμα αυτό άνθρωποι οι οποίοι. Εντάξει, θα μπορούσα για να πω και εγώ ότι πολύ σκοτάδι είδα. Πάρα πολύ σκοτάδι ο πατέρα, η μητέρα, η οικογένεια είναι το σκοτάδι και αυτή είναι το φω. Α μην χρησιμοποιούμε τέτοιου όρου γιατί θα πούμε βαριά πράγματα, πάρα πολύ βαριά πράγματα. Τι σημαίνει ομοφυλοφιλία και σε τι ζωή καταδικάζεται κάποιο. Έτσι, και μην μα παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο. Ο καθένα, είπαμε, στην ιδιωτική του ζωή κάνει ό,τι θέλει. Όπω τρώσει, έτσι κοιμάται. Από εκεί και πέρα, για μα το έχουμε πει, είναι πάθο ατιμία η ομοφιλοφιλία, αμαρτία. Όπω αμαρτία είναι και η συκοφαντία, όπω αμαρτία είναι και η κλεψιά, η Εκκλησία μα δεν είναι κάμουλο για αυτά. Είναι πνευματικό νοσοκομείο, πνευματικό νοσοκομείο που προσφέρει τα θεραπευτικά τη μέσα. Που είναι τα ιερά τη μυστήρια. Μετάνια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία κλπ. Όπω και ο γάμο. Είναι ένα ιερό και μέγα μυστήριο τη Εκκλησία. Κατά τα άλλα, ο καθή και τα όπλα του. Εμεί δεν του χαρακτηρίζουμε ούτε ε, με άσχημα λόγια, ούτε με υποτιμητικού χαρακτηρισμού. Εμεί προσπαθούμε να αρθρώνουμε επιχειρήματα. Γιατί, άμα αρχίζω και αντλούν επιχειρήματα από την Αγία Γραφή, παλιά και καινή διαθήκη, θα φρίξουν οι άνθρωποι πώ χαρακτηρίζουν οι πατέρε αυτό το αμάρτημα. Κολοφόνα των κακών. Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομος Πάθο ατιμία. Χάνει την τιμή σου. Απόστολο Παύλο. Αυτού ακούμε εμεί. Βασιλεία Θεού, ούκληρο νομίζω συν η Αρσενοκύτη. Του Αγίου Παύλου του Αποστόλου. Έτσι. Έχουμε πολλά επιχειρήματα. Τι να λέμε τώρα. Δυστυχώ, δυστυχώ χάσαμε τον, τον αξιακό μας κώδικα ως λαός, προσπαθήσαμε να γίνουμε Ευρωπαίοι, άκουσον, άκουσον, διατήρησε την ελληνικότητά σου, ντρέπεσαι για την καταγωγή σου. Έλεγε κάπου ο Καβάφης, Έλλην, Έλληνας τιμιωτέρα ιδιώτης δεν υπάρχει στην οικουμένη. Όχι, δεν το λέω πως το λένε υποτιμητικά για τους άλλους. Κάθε λαό στη γη, οι ευρωπαϊκοί λαοί προσπαθούν να συντηρήσουν, γι' αυτό ξεσηκώθηκαν σήμερα. Βλέπετε και οι απεργίε που είναι στην Ευρώπη μπορεί να είναι για γεωργικά, για τέτοια, αλλά δεν ανέχονται αυτό που συνέβη με τον πόλεμο στην Ουκρανία: να επιτρέψουν να αναφλεγεί η καρδιά τη Ευρώπη, να πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά του οι Ευρωπαίοι 50 δι, θα δίνουν τώρα για την Ουκρανία, να καταστρέφεται όλη η παραγωγή λόγω τη διακοπή τη ροή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Γιατί, γιατί υποκλεινόμαστε, σκύπτουμε, προσκυνούμε του Αμερικανού απλά. Εδώ μπορώ να πούμε απλά τα πράγματα. Αν και είναι πολύ πιο ε, περιπλεγμένα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και στο επανειδήν.